Ονομάζομαι Βαγγέλης Μανολόπουλος και εργάζομαι τα τελευταία 16 χρόνια στην εταιρεία ExxonMobil Πούδρες Βαφής ως υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης πελατών και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία των χαλίδινων αρχιτεκτονικών στοιχείων με χρήση χρωμάτων πούδρας βαφής. Γι' αυτό το λόγο θα αναφερθούμε στο διεθνές πρότυπο ISO 12944 που σχετίζεται με την αντιδιαβρωτική προστασία του χάλιβα. Θα δούμε επίσης πώς γίνεται η χρήση των ασταριών πούδρας και τι είναι αυτά. Θα αναλύσουμε τους μηχανισμούς αντιδιαβρωτικής προστασίας που πετυχαίνουμε με τα αστάρια πούδρας. Και τέλος θα μιλήσουμε για τον τελικό χρωματισμό, την τελική βαφή των χαλίδινων αντικειμένων με χρώματα πούδρας. Το πρόβλημα τώρα που καλούμαστε να λύσουμε είναι η διάβρωση του μετάλλου και ζητούμε περίπτωση η διάβρωση του χάλιβα. Τι είναι η διάβρωση? Είναι μια φυσική διαδικασία η οποία προκύπτει από τη χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση του μετάλλου με το περιβάλλον. Οπότε το μέταλλο έχει την τάση να επανέλθει στη φυσική και σταθερή του κατάσταση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε, αλλά σίγουρα επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά μπορούμε να την καθυστερήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχει δεσπιστεί λοιπόν το πρότυπο ISO 12944 σχετικά με την προστασία των χαλίδινων κατασκευών και η τελευταία αναθεώρησή του έγινε το 2018. Αυτό το πρότυπο αναφέρει πολλά στοιχεία σχετικά με την αντιδιαβρωτική προστασία του χάλιβα. Εμείς δανειζόμαστε τρία σημαντικά στοιχεία για να μπορούμε να προσδιορίσουμε το κατάλληλο σύστημα βαφής. Και αυτά είναι η διαβρωτικότητα του περιβάλλοντος, ο χρόνος αντοχής της βαμμένης μας κατασκευής και τα εργαστηριακά τεστ επιταχυνόμενης διάβρωσης. Όσον αφορά το διαβρωτικό περιβάλλον, το συγκεκριμένο πρότυπο το χωρίζει αρχικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες, εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, και διαβαθμίζει τα περιβάλλοντα με, ανάλογα με τη διαβρωτικότητά τους σε 6 διαφορετικές κατηγορίες, ξεκινώντας από τη C1, που είναι το λιγότερο διαβρωτικό περιβάλλον και καταλήγει στο CX, που είναι το περισσότερο διαβρωτικό περιβάλλον. Μιλώντας για αρχιτεκτονικά βέβαια, αρχιτεκτονικά στοιχεία από χάλιβα, κυρίως μιλάμε για αντικείμενα τα οποία τοποθετούνται σε περιβάλλοντα εξωτερικά και κυρίως στις κατηγορίες C3, που μιλάμε για αστικό περιβάλλον με μέτρια ρήπανση, και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, που είναι το C4, που είναι βιομηχανικό περιβάλλον ή παράκτιο περιβάλλον με μέτρια αλμυρότητα, και το πιο απαιτητικό από όλα, το C5, που έχει βιομηχανικές περιοχές με υψηλή υγρασία και επιθετική ατμόσφαιρα, ή παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές με υψηλή αλμυρότητα. Όσον αφορά το χρόνο αντοχής τώρα της βαμμένης κατασκευής, το συγκεκριμένο πρότυπο κατατάσσει το χρόνο αντοχής σε 4 κατηγορίες, low, medium, high και very high, ανάλογα με τον αναμενόμενο χρόνο μέχρι την επόμενη συντήρηση, όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο πίνακα. Και τέλος, οι εργαστηριακές δοκιμές που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ISO για να αξιολογήσει τα συστήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι 2. Είναι η αλατονέφωση και το τεστ κυκλικής διάβρωσης. Σε αυτό τώρα το πρότυπο, αυτό που γίνεται είναι θεσπίζονται συγκεκριμένοι χρόνοι που πρέπει τα συστήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας να περάσουν επιτυχώς το κάποιο τεστ επιταχυνόμενης διάβρωσης, κάποιο εργαστηριακό τεστ, έτσι ώστε να κριθεί κατάλληλο το σύστημα αυτό για να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Να δούμε ένα παράδειγμα τώρα από τον πίνακα το συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, ένα σύστημα που θα περάσει 720 ώρες τεστ αλατονέφωσης, αυτό βλέπουμε στον πίνακα ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα περιβάλλον C3, κατηγορίας διαβρωτικότητας C3, και να αντέξει περισσότερο από 25 χρόνια. Ενώ το ίδιο σύστημα που θα περάσει 720 ώρες, αν τοποθετηθεί σε ένα περιβάλλον C4, αναμένουμε να αντέξει μεταξύ 15 και 25 ετών. Και επίσης, αν τοποθετηθεί σε ένα περιβάλλον C5, που είναι το περισσότερο διαβρωτικό, περιμένουμε ότι θα αντέξει μεταξύ 7 και 15 έτη. Τώρα, να μιλήσουμε για τη χρήση των αστάριων πούδρας. Όταν μιλάμε για αστάρια πούδρας, μιλάμε για την ηλεκτροστατική βαφή του σιδήρου. Δηλαδή, έχουμε ένα χαλίδινο αντικείμενο και επιλέγουμε ένα τελικό χρώμα πούδρας με το οποίο θέλουμε να το διακοσμήσουμε, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Αυτό το αντικείμενο, όταν θέλουμε να τοποθετηθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ διαβρωτικό, παράδειγμα περιβάλλον εξωτερικό σε 4 ή σε 5, τότε συνιστούμε να βαφτεί πρώτα με μία στρώση ασταριού πούδρας ο χάλιβας και στη συνέχεια να γίνει μία δεύτερη στρώση με το τελικό χρώμα της πούδρας. Άρα μιλάμε για ένα διστρωματικό σύστημα ηλεκτροστατικής βαφής. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι οι πούδρες βαφής, αυτές είναι χρώματα στερεά που δεν περιέχουν διαλύτες και εφαρμόζονται στα μέταλλα και σε άλλες αγώγιμες επιφάνειες. Το μεταλλικό υποστρώμα πρέπει να προηγείται μια προεργασία του μεταλλικού υποστρώματος πριν από την εφαρμογή της πούδρας, γιατί πρέπει να καθαριστεί πάρα πολύ καλά από τα ξένα σωματίδια. Και ο τρόπος που γίνεται η προεργασία είναι είτε χημικός με εμβάπτιση σε χημικά, είτε με μηχανική κατεργασία, όπως η αμμοβολή. Στη συνέχεια, οι πούδρες βαφής εφαρμόζονται με ειδικό πιστόλι βαφής και πολυμερίζονται σε βιομηχανικό φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε από αυτά που είπαμε ήδη ότι τα μεταλλικά στοιχεία αυτά πρέπει να βαφτούν πριν την τοποθέτησή τους και οι διαστάσεις των στοιχείων αυτών είναι περιορισμένες, δηλαδή κάποια μέτρα ουσιαστικά, επειδή είναι περιορισμένος ο χώρος της καμπίνας βαφής και του φούρνου που θα ψηθεί το χρώμα. Τώρα, για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε πούδρες βαφής? Γιατί είναι ασφαλείς και πολύ φιλικές προς το περιβάλλον. Δεν περιέχουν διαλύτες και κριτικές οργανικές ενώσεις, δεν περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα, έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και υπάρχει μεγάλη ευκολία στη διάθεση των αποβλήτων τους, γιατί αυτά κρίνονται ως μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Στη συνέχεια, να δούμε τους μηχανισμούς αντιδιαβρωτικής προστασίας που μπορούμε να πετύχουμε με τα στάδια πούδρας, οι οποίοι είναι δύο. Ο πρώτος είναι προστασία μέσω φραγής σπόρων. Και ο δεύτερος είναι καθοδική προστασία με θυσιαζόμενη άνοδο. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιούμε κόκκους ψευδαργύρου. Ας περάσουμε πρώτα στο πρώτο αστάρι φραγής σπόρων, το οποίο παράγεται με επιλογή κατάλληλης εποξικής ρητίνης και πρώτων υλών γενικότερα, έτσι ώστε να μειωθεί πάρα πολύ το πορόδες του, να δημιουργηθεί ένα φράγμα, ένα τείχος, έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι διαβρωτικοί παράγοντες από το περιβάλλον έως το μέταλλο. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι η δράση του ασταριού αυτού διαρκεί όσο η βαφή παραμένει άθικτη. Αν το φιλμ του ασταριού διαραγεί και έρθει σε άμεση επαφή το μέταλλο, ο χάλιβας με το περιβάλλον, τότε ξεκινάει άμεσα η διάβρωση. Το Intercon Redox Plus, το αστάρι φραγής σπόρων, είναι ένα πολύ ευέλικτο αστάρι, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά από χημική και μετά από μηχανική προεργασία του χάλιβα. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διάφορα μεταλλικά υποστρώματα. Εκτός από χάλιβα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ενθερμό γαλβανισμένο χάλιβα, σε αλουμίνιο, σε λιγητό αλουμίνιο. Και επειδή μιλάμε για το χάλιβα τώρα, βλέπουμε στον πίνακα το συγκεκριμένο ότι μετά και από χημική προεργασία αλλά και μηχανική προεργασία σε περιβάλλον σε 4 που είναι αρκετά επιθετικό, έχουμε ένα αναμενόμενο χρόνο ζωής για το συγκεκριμένο αστάρι από 15 έως 25 χρόνια και σε περιβάλλον σε 5 που είναι ακόμα πιο επιθετικό στη διάβρωση, έχουμε ένα αναμενόμενο χρόνο ζωής από 7 έως 15 έτη. Τώρα να δούμε κάποια παραδείγματα εφαρμογής του συγκεκριμένου ασταριού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε βαφή φωτιστικών σε highway στο Κατάρ, όπου έχουν βαφεί οι χαλίβινες κολόνες των φωτιστικών με το διστρωματικό σύστημα βαφής Intercon Redox Plus. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει βαφεί η γέφυρα του Μιλάνου, κάποια στοιχεία της τα οποία είναι πάνελ χαλίβινα, έχουν βαφεί επίσης με το διστρωματικό σύστημα Intercon Redox Plus. Τώρα θα δούμε τον άλλο μηχανισμό αντιδιαβρωτικής προστασίας που μπορούμε να έχουμε αστάρι πούδρας, που είναι η καθοδική προστασία και είναι η καλύτερη για το χάλιβα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αστάρι πούδρας εποξικής ρητινής πάλι, αλλά είναι εμπλουτισμένο με κόκκους ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος έχει την ιδιότητα, έχει την τάση να διαβρώνεται πολύ πιο εύκολα από ότι ο χάλιβας. Οπότε εντός εισαγωγικών έλκει τους διαβρωτικούς παράγοντες, έτσι ώστε να αρχίσει να διαβρώνεται ο ίδιος ο ψευδάργυρος και με αυτόν τον τρόπο να προστατέψει το χάλιβα. Άρα δημιουργούμε μια καθοδική προστασία μέσω θυσιαζόμενης ανόδου. Για να γίνει αυτό βέβαια, πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια μεταξύ των κόκκων ψευδαργύρου και του χαλίβινου υποστρώματος. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή
η κόκκι ψευδαργύρου με το χάλιβα. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτή την περίπτωση, δεν συνίσταται να κάνουμε χημική προεργασία, γιατί στη χημική προεργασία δημιουργείται ένα φιλμ προστατευτικό ανάμεσα στο χάλιβα και στην βαφή που θα κάνουμε, οπότε δεν έρχεται σε άμεση επαφή ο ψευδάργυρος με το χάλιβα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε μόνο αμοβολή, μόνο μηχανική κατεργασία και βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε σε 4 περιβάλλον αναμενόμενο χρόνο ζωής από 15 έως 25 χρόνια και σε 5 περιβάλλον αναμενόμενο χρόνο ζωής από 7 έως 15 χρόνια. Να σημειώσω εδώ ότι και τα δύο αστάρια που αναφέρουμε είναι πιστοποιημένα κατά Quali Steel Code, που είναι ο Ευρωπαϊκός Φορέας Πιστοποίησης Βαφών και Βαφίων για την Αντιδιαβρωτική Προστασία του Χάλιβα. Συμπερασματικά, για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος που θα χρησιμοποιήσουμε για να προστατέψουμε το αρχιτεκτονικό χαλίβδινο στοιχείο μας από τη διάβρωση, πρέπει να προσδιορίσουμε πρώτα το περιβάλλον στο οποίο θα τοποθετηθεί το αντικείμενό μας, στη συνέχεια να προσδιορίσουμε το χρόνο ζωής που αναμένουμε μέχρι την πρώτη μεγάλη συντήρηση της κατασκευής μας, έπειτα επιλέγουμε την κατάλληλη προεργασία και έχοντας όλα αυτά στο νου μας, καταλήγουμε στο κατάλληλο σύστημα βαφής, στο κατάλληλο αστάρι που πρέπει να επιλέξουμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Παπαθροφάνου, συνάδελφό μου, για να σας πει για το χρωματισμό των χαλίβδινων αντικειμένων. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Μαρία Παπαθροφάνου και θα συνεχίσουμε την παρουσίαση με αναφορά στο top coat, δηλαδή στη δεύτερη πούδρα που θα χρησιμοποιηθεί για να διακοσμήσει τη χαλίβδινη επιφάνεια, την οποία ήδη έχουμε θωρακίσει με ένα από τα εξαιρετικά αξιόπιστα αστάρια, Redox Class ή Redox PZ. Μιλάμε λοιπόν για το υλικό που θα χρωματίσει το μεταλλικό αντικείμενο και θα του δώσει την τελική του όψη. Αφού μιλάμε για χρωματισμό, βεβαίως το πρώτο που θα προδιαγράψουμε για το top coat είναι η απόχρωση της πούδρας που θα χρησιμοποιηθεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια πληθώρα διεθνών κωδικοποιήσεων χρωμάτων, οι τρεις κλίμακες της RAL, η Pantone, η κλίμακα NCS και ένα σωρό άλλες. Και οι πούδρες βαφής μπορούν να παραχθούν κατά παραγγελία σε οποιαδήποτε απόχρωση, οποιαδήποτε κλίμακας. Στην αγορά όμως, η βιομηχανία πούδρας προσφέρει σε stock τις πούδρες βαφής με αποχρώσεις της RAL Classic, είναι περίπου 200 αποχρώσεις. Βέβαια, για το χάλιβα χρησιμοποιούνται ευρέως οι μεταλλικές πούδρες, οι πούδρες με ειδικά εφέ. Οι πούδρες δηλαδή που δεν έχουν απόχρωση κατά RAL, αλλά περιέχουν στη σύστασή τους μεταλλικές χρωστικές, οι οποίες λαμπειρίζουν κάτω από τις διαφορετικές πηγές φωτός και έτσι η μεταλλική μας επιφάνεια συνεχίζει να αποπνέει και βαμμένη το μεταλλικό της χαρακτήρα. Αυτό είναι πολύ συχνά ζητούμενο για αισθητικούς λόγους φυσικά. Προδιαγράφουμε στη συνέχεια τη γυαλάδα του top coat, που μπορεί να είναι full gloss, ατινέ, matte ή πολύ matte. Και βεβαίως ολοκληρώνουμε την προδιαγραφή της όψης της βαμμένης επιφάνειας με την υφή, αν το top coat θα έχει φινίρι σμαλίο ή σαγρέ. Και όταν μιλάμε για σαγρέ, εννοούμε λεπτό σαγρέ. Το χοδρό σαγρέ έχει εγκαταληφθεί πλέον, χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένα βιομηχανικά προϊόντα, δεν είναι αρέσικα. Το λεπτό σαγρέ εδώ, για την περίπτωσή μας, για την αντιδιαβρωτική, αντιστρωματική βαφή του χάλιβα, είναι και το πλέον ενδεδειγμένο και θα δούμε σε λίγο γιατί. Άλλωστε, η χρήση του μεγαλώνει πάρα πολύ, όπως βλέπετε στο γραφικό δεξιά. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται πολύ η χρήση των πουδρών λεπτού σαγρέ και ματ. Δεν έχουμε τελειώσει όμως με την προδιαγραφή του top coat. Τελειώσαμε με την όψη του, τι χρώμα θα είναι και τι υφή θα έχει, αλλά πρέπει να δούμε τι αντοχή θα έχει στον ήλιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για διαβρωτικά περιβάλλοντα σε 4 και σε 5, που στη χώρα μας ουσιαστικά είναι παραθαλάσσια περιβάλλοντα και έχουμε πολύ μεγάλη ανάκλαση του φωτός, με αποτέλεσμα η εκτινοβολία UV να είναι πολύ επιθετική στα πολυμερισμένα φιλμ του χρώματος και να τα απεικοδομεί, επηρεάζοντας πάρα πολύ την γυαλάδα και ξεθοριάζοντας την απόχρωση. Τα υλικά μας τα ελέγχουμε και με τεχνητά τεστ γύρανσης, αλλά και με φυσικά τεστ γύρανσης, ό,τι αφορά την αντοχή του στον ήλιο. Το φυσικό τεστ γύρανσης, συμφωνημένο από όλους τους ελεκτικούς φορείς, είναι η δοκιμή στη Φλόριντα, μια περιοχή με πολύ έντονη περιόδια ακτινοβολία, κοντά στον ισημερινό, με ψηλή υγρασία, θερμοκρασίες, αλλά και αλμυρότητα.
με αποτέλεσμα τα χρώματα εκεί να καταπονούνται εξαιρετικά. Για διαβρωτικά περιβάλλοντα λοιπόν και για αντιδιαβρωτική διστρωματική βαφή του χάλιβα, συνιστάται να επιλέγουμε υπερανθεκτικές πούδρες, πούδρες super durable που όπως βλέπετε δεξιά περνούν επιτυχία μέχρι και 5 χρόνια την έκθεση στη Φλόριντα, διατηρώντας κατά πολύ την αρχική τους απόχρωση και γυαλάδα. Δείτε τα πανελάκια δεξιά, είναι δείγματα από ταυτόχρονη έκθεση στη Φλόριντα, υπερανθεκτικής πούδρας και αριστερά το αντίστοιχο συμβατικό υλικό, πόσο έχει αλλοιωθεί το συμβατικό υλικό. Η συλλογή στρουκτούρα που προσφέρει η εταιρεία Action Nobel στην αγορά συγκεντρώνει όλα αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τη συνιστούμε για προδιαγραφή σαν top coat στη δρομική βαφή του χάλιβα. Γιατί πρόκειται για χρώματα που είναι υπερανθεκτικά. Έτσι, η απόχρωση και η γυαλάδα θα διατηρηθούν για αρκετά χρόνια. Η υφή τους, η υφή του λεπτούς αγρέ, τους προσδίδει μια εξαιρετική αντοχή στο micro-scratching, δηλαδή στις εκδορές και στις γρατζουνιές, σε όλη τη διάρκεια ζωής του βαμμένου μεταλλικού στοιχείου. Και αυτό το θέλουμε πάρα πολύ όταν έχουμε τη διστρωματική βαφή. Θέλουμε να αποφύγουμε τη διαραγή του φιλμ. Θέλουμε να κρατάμε μακριά τα διαβρωτικά ιόντα από το μέταλλό μας. Η υφή αυτή έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Το λεπτός αγρέ καλύπτει και όλες τις ατέλειες της σιδερένιας επιφάνειας. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για βιομηχανική βαφή, βιομηχανική εφαρμογή και τα μετάμεταλλα έρχονται με αρκετές μικροατέλειες στην επιφάνειά τους που αισθητικά θέλουμε να τις καλύπτουμε. Οι χρωματισμοί είναι RAL, έχουν πολύ χαμηλή γυαλάδα, 5% και αυτό τους καθιστά πολύ όμορφους και υπάρχουν στόκ στην αγορά σε 80 αποχρώσεις. Αν θέλουμε βεβαίως να επιλέξουμε μια πούδρα που είναι μεταλλική, όχι απόχρωση RAL, τότε μπορούμε να επιλέξουμε την παλέτα Futura, όπου οι πούδρες είναι υπερανθεκτικές, κατάλληλες για διαβρωτικά περιβάλλοντα, παράκτηρα σε 4 και σε 5, και είναι σαμπλέ οι περισσότερες, δηλαδή έχουν αυτό το λεπτό σαγρέ φινίρισμα με εξαιρετική αντοχή στο micro scratching. Εδώ οι πούδρες παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες και η απόχρωση είναι μονοσήμαντη. Προδιαγράφονται με τον κωδικό και την ονομασία τους. Στην θεματική ενότητα soft abstraction έχουμε μεταλλικούς τόνους που είναι αρκετά ουδέτεροι. Στη θεματική ενότητα Merging Worlds της Futura έχουμε ειδικά εφέ που μοιάζουν με φυσικά μέταλλα όπως ο χαλκός ή το χρυσό ή με φυσικά δομικά υλικά όπως το ξύλο, το τούβλο, η τερακότα. Και τέλος στη θεματική ενότητα Healing Nature έχουμε ειδικά εφέ υπερανθεκτικών σαμπλέ πουδρών σε πιο φυσικούς τόνους με περισσότερες πράσινες τονικότητες και όχρα. Μπορούμε τέλος να επιλέξουμε για top coat μια υπερανθεκτική πούδρα από την Anodic 3, τη συλλογή Anodic 3, εάν το ζητούμενο είναι να δώσουμε όψη ανωδιωμένου αλουμινίου στο χαλίβδινο στοιχείο, στο χαλίβδινο αρχιτεκτονικό στοιχείο, που συχνά πυκνά σε μια κατασκευή συνυπάρχει με ανωδιωμένο αλουμίνιο και θέλουμε για αισθητικούς λόγους να δώσουμε και στο χάλιβα αυτό το εφέ. Κλείνουμε την παρουσίασή μας για την αντιδιαβρωτική προστασία του χάλιβα με ένα έργο για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όλοι στην Action Nobel, το Redox PZ και το υπερανθεκτικό Σαμπλέ Γκρι 2900 ανταποκρίθηκαν στις πολύ απαιτητικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί για τα μεταλλικά χαλίδινα στοιχεία της Sagrada Familia που είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχόμαστε να είναι χρήσιμο όλα αυτά που ακούσατε για τα αστάρια πούδρας και για τα top coat πούδρας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ερωτήσεις αλλά και πάντα η σύμβουλή μας και η τεχνική μας για προδιαγραφές και δείγματα στα μάτια. Ευχαριστούμε πολύ.